Ενδιαφέρον όμως νομίζω το ανοίξετε κι εσείς. Η αντιπαράθεση του κ. Κασελάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Εκβιαζόμενο πρόεδρο τον είπε χθες. Ναι, καταρχάς αν είναι εκβιαζόμενος, γιατί ζήτησε να τον συναντήσει ο κ. Κασελάκης. Θυμίζω ότι όταν έγινε πρόεδρος, μία από τις πρώτες κινήσεις ήταν να δει τον κ. Ανδρουλάκη. Ήθελε να συναντήσει έναν εκβιαζόμενο. Στην Κωνσταντινούπολη την παραμονή της πρωτοβουλίας είχαμε μείνει μόνο στο γεγονός ότι δεν κοιτάχτηκαν ούτε στα μάτια. Ένα τυπικό χρόνια πολλά. Μάλιστα. Δεύτερον, τώρα βλέπουμε για την παράθεση. Α, μας δίνεις το ρεπορτάζ, δεν το ξέραμε το χρόνια πολλά. Μόνο ένα χρόνια πολλά και τίποτα άλλο. Δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας επί χρόνια έλεγε ότι θέλω συνεργασία, κυβερνητική πρόταση. Προοδευτικό μέτωπο. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν. Με αυτό κατέβηκε σε εκλογές. Μπράβο, αυτή ήταν η κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρω αν το κάνει θελημένα ή άθελα, ακυρώνει όλη τη βασική γραμμή του κυρίου Τσίπρα. Επιπλέον, νομίζω ότι είναι και μία απάντηση στον κύριο Τεμπονέρα. Αυτό που είπε χθες. Ο οποίος έκανε ένα άνοιγμα τις προάλλες. Ο οποίος ουσιαστικά. Αν θέλω να το μαζέψει, δηλαδή. Αυτή η διάσταση και αυτή η διάσταση. Ο Τεμπονέρας είναι ο άλλος πόλος. Θέλει να συγκροτήσει τον άλλο πόλο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πολλές αστοχίες χθες ο κύριος Κασελάκης. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, σωστή στάση στο θέμα του νομοσχεδίου. Αυτονόητη για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως. Οι προσβολές στον κύριο Ανδρουλάκη. Ένα, ότι είναι εκβιαζόμενος. Αν είναι εκβιαζόμενος. Απήντησε το Πασόκ, βέβαια, δεν χάρισε και κάστανα. Πάρα πολύ. Υποχρεωτικά απάντησε. Υποχρεωτικά, βέβαια. Δηλαδή, πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ γρήγορα. Σκληρά, πράγματι. Άμεσα, όντως άμεσα. Δεύτερον, νομίζω ότι όποιος ξέρει λίγο από πολιτική στο θέμα του αν θα γίνει υπουργός ή όχι, είπε ότι μόλις έδωσε τη συνέντευξη ο κύριος Καπνισάκης, τον πήρε τηλέφωνο και του είπα αυτά. Δηλαδή, νομίζω ο κύριος Κασελάκης ότι απευθύνεται σε ανόητους. Να πιστεύει κάποιος ότι ο διευθυντής του γραφείου του έδωσε μια συνέντευξη χωρίς να τον ενημερώσει τι θα πει και πήρε μετά τη συνέντευξη να τον ενημερώσει. Δύο. Δηλαδή, διάφορα πράγματα που είπε. Μα χτες, ο Καπνισάκης από πού θα το είχε μάθει. Προφανώς. Και θα πει, είχε πιθανότητα μπάμπη να δώσει μια συνέντευξη ο διευθυντής του γραφείου και να μην έχει συνοηθεί πριν. Και να πει ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι και οτιδήποτε. Τρίτον, του λέει η κυρία Ζαχαρέαν θα πάει φαντάρος και λέει θα συνεννοηθώ με τον Ναύαρχο. Τι είναι ο Ναύαρχος, στρατολόγος. Προφανώς, δηλαδή, εγώ έτσι όπως το βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί ακόμα στην ελληνική πραγματικότητα. Στο ρούφι, εγώ δεν πάμε είναι κάπου ρούφι, λίγο με το ένα πόδι από εδώ, με το άλλο πόδι από εκεί. Θα μου τα πει, λέει ο κύριος Αποστολάκης. Δεν ξέρω, τον έκανε τον Ναύαρχο. Εντάξει, αυτός έχει αναλάβει το τι θα κάνει με το θέμα της θητείας. Ναι, γι' αυτό. Είναι ο σύμβουλός του προς τα στρατιωτικά. Αυτό φάνηκε και από την πρώτη στιγμή σε αυτή την ιστορία. Αυτό εκθέτει τον Αποστολάκη. Δηλαδή τώρα αντιμετωπίζει. Τότε είχε αναλάβει και επικοινωνιακό ρόλο. Απλώς επειδή δεν το άκουσα, μας είπαν πριν ότι κάτι υπάρχει στο Κισέ. Σήμερα που μιλήσαμε για τις ένοπλες για να βγει ο. Στις 11 η ώρα, νομίζω. Ναι, τώρα το πρωί για να βγει ο νέος αρχηγός. Ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ. Γενικώς η νέα ηγεσία του. Η νέα ηγεσία. Θα έχουμε κρίση και στην αστυνομία. Έχει κινητικότητα. Ναι. Προέκυψαν διάφορα πράγματα από τον κύριο Κασελάκη από την χθεσινή συνέντευξη. Νομίζω... Πώς το απάντησε το Πασόκ. Είσαι Πολάκης. Πολάκης made in USA. Του είπε καλό τρίμερο. Και Μαϊάμι του είπανε, γιατί δεν του είπανε. Και του χρόνου στο Μαϊάμι. Καλό τρίμερο. Με συγχωρείτε, έτσι. Αλλά είναι, όπως το λένε και στη Φλόριδα, loose cannon. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και δεν είναι το θέμα αν είναι αριστερός ή δεν είναι, που το συζητάνε και αυτό μέσα. Που δεν είναι τίποτα για την γνώμη. Ναι, αλλά λες ότι είναι. Δεν μπορεί. Απολιτικ, δηλαδή. Ένα περιφερόμενο πολιτικό τίποτα. Ναι, βαρύ αυτό που λες. Ξύπνησε στραβά. Όχι, όχι καθόλου. Αλλά αυτό είναι γιατί το ξέρει τώρα. Βαρύ αυτό. Εγώ δεν έχω ειδικότητα θεσμική για να βγάλω τίτλο. Όχι, είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει την αίσθηση του τι λέει. Μετά είπε ότι αν είναι τρίτο, φυσικά και δεν θα φύγει. Έχει πει ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Ενώ έχει πει ότι θα είναι πρώτο. Έχει πει ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Έχει πει ότι ο πήχης είναι στο 17%. Δηλαδή, αν το συγκρίνει το πρώτο κόμμα με το 17%, η απόκληση είναι τεράστια. Χτες είπε και τρίτος, να είμαι, δεν φεύγω. Τα έχει πει όλα. Και τρίτος φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και τρίτος φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ένα πρόσωπο που τα έχει πει όλα, συνήθως δεν καταλαβαίνει τι λέει.